Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μία από τις υποχρεώσεις των βουλευτών στο Κοινοβούλιο, όπως γνωρίζετε, είναι και η ψήφιση του προϋπολογισμού. Από την εμπειρία που έχω, τα 12 και κάτι χρόνια που είμαι στη Βουλή, ο προϋπολογισμός αποτελεί μια άσκηση επιχάρτου, γιατί ποτέ δεν τηρείται. Αυτό όμως δεν πάβει. Ο προϋπολογισμός θα έχει μια μεγάλη αξία, γιατί είναι ένας μπούσουλας για την οικονομία της χώρας την επόμενη χρονιά. Ο προϋπολογισμός του 2013 καλείται να ψηφιστεί από την παρούσα Βουλή και είναι ο δυσκολότερος μετά από μια δύσκολη Τετάρτη προχθές για το Μνημόνιο 3. Εγώ θα ψηφίσω τον προϋπολογισμό του 2013, όχι γιατί πιστεύω σε όλα αυτά, ασπάζομαι όλα αυτά που έχει και που προτείνονται, αλλά πιστεύω ότι είναι αναγκαίο, απαραίτητο να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, διότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, είναι στο χείλος του γκρεμού πρώτου κινδύνου της χρεοκοπίας. Οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, επιτελώντας το καθήκον τους, ασκούν και ελέγχουν την κυβέρνηση. Αλλά στη φάση αυτή που βρίσκεται η Ελλάδα δεν αρκεί η κριτική. Χρειάζεται η κατάθεση μιας αξιόπιστης εναλλακτικής λύσης. Και βλέπω ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Δεν υπάρχει άλλη πρόταση από το Κοινοβούλιο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα τους 24 τελευταίους μήνες έχει ψηφίσει 248 νόμους. Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί που ασχολούνται με το πρόβλημα της Ελλάδος έχουν πέσει έξω στις προβλέψεις τους. Το μέγεθος της ύφεσης είναι πάρα πολύ μεγάλο και απρόβλεπτο. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα μηδενίστηκαν. Τα κόμματα διαλύθηκαν στις εκλογές. Το ελληνικό πρόβλημα αντιμετωπίζεται από τους διεθνείς οργανισμούς και από τη διεθνή κοινότητα με μεγάλο σκεπτικισμό. Κανείς όμως δεν λέει την αλήθεια. Οφείλουν λοιπόν οι φίλοι μας, οι εταίροι μας, να αντικρίσουν την αλήθεια κατάματα και να μας πούν τι θα γίνει στο μέλλον. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο την αμφιβολία. Οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν άλλο να μην ξέρουν τι θα γίνει το επόμενο χρόνο. Χωρίς να θέλω να αφισβητήσω την καλή διάθεση του συναδέλφου της αλληλεπιδότησης, έχω να παρατηρήσω ότι αυτό τον καιρό έχουμε ένα τεράστιο δημόσιο κολοσσέο, θα έλεγα, χρέος. Εκείνο που χρειάζεται η χώρα αυτή τη στιγμή είναι η αύξηση της παραγωγής για να αντιμετωπιστεί η ανεργία, η φτώχεια και τα ελλείμματα και σε τελική ανάλυση το χρέος. Κύριοι συνάδελφοι, μόνο και εγώ θα πω δύο αριθμούς. Ότι το χρέος το ΑΕΠ το 2009 ήταν 237 δισεκατομμύρια ευρώ και το 2013 θα είναι 183 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή θα έχουμε 50 δισεκατομμύρια μείωση του ΑΕΠ. Ενώ το χρέος το 2008 ήταν 262 δισεκατομμύρια και το 2013 θα φτάσει στα 352 δισεκατομμύρια, όταν ήδη έχουμε κάνει μείωση με το PSI 105 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε από το Υπουργείο Οικονομικών το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων και μπορούσε κάπως με αυτό το πρόγραμμα να καλύψει διάφορες τρύπες, όπως τα λέγαμε, και στην πολιτική αλλά και στην καθημερινότητα. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, βλέπουμε στάση κάποιων έργων του Μετρό Θεσσαλονίκης, του Τούνελ Τεμπών, της Νέας Κορίνθου, Οδικής Οδού Κορίνθου Πατρών. Όλα αυτά έχουν χαθεί διότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις και δεν υπάρχουν χρήματα. Και τι γίνεται αυτές τις μέρες? Εμείς ψηφίσαμε το Μνημόνιο 3 για να κερδίσουμε να πάρουμε 31 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό που προτείνω είναι ότι τα 31 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 25 θα δοθούν στις τράπεζες για ανακεφαλοποίηση, οι τράπεζες να τεθούν όχι υπό κρατικό αλλά υπό δημοκρατικό έλεγχο. Είναι απέτηση όλων των Ελλήνων πολιτών και της διεθνούς κοινότητας. Γιατί μπορεί να έχουμε φτωχές τράπεζες, αλλά δεν θέλουμε να έχουμε πλούσιους τραπεζίτες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να ξεφύγουμε από την πεπατημένη. Πρέπει να βρούμε άλλους δρόμους ανάκαμψης. Στην έγκυρη εφημερίδα Το Βήμα, πριν από μερικές μέρες, δημοσιεύθηκε ότι έχουμε 12 εκατομμύρια εγωπρόβατα και θα μπορούσαμε μέσα 2 χρόνια να έχουμε 20 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Δημοσιεύθηκε ότι κάνουμε 85% εισαγωγή κρέατος. Δεν θα πω ότι είχε γίνει με όλες αυτές τις επιδοτήσεις για την αύξηση παραγωγής κρέατος τη δεκαετία του 80 και του 90 στην Ελλάδα.
Οι Έλληνες κατανάλωσαν το 2012 11.800 τόνους όσπρια, και εκ των οποίων τα 11.200 ήταν εισαγωγής. Οι Έλληνες παράτησαν τα χτήματά τους, τα άφησαν χέρσα, δεν παράγουν τίποτα. Στη Λακωνία που είμαι, το πορτοκάλι είναι στα ζήτητα. Οι κτηνοτρόφοι περνάνε δύσκολες στιγμές, διότι οι ζωοτροφές είναι πολύ ακριβές. Το λάδι είναι σε εξευθυλιστική τιμή. Και ξέρουμε βέβαια ότι ελέγχεται από τη μαφία του λαδιού. Σαν άνθρωπος των νοσοκομείων, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, θέλω να πω ότι τα νοσοκομεία περνάνε πολύ δύσκολες στιγμές. Το Αττικό, ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο, όπως και όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδος, είναι σε συνεχή απεργία. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μια έκκληση στην κυβέρνηση και να πω ότι, με την ευαισθησία που διακρίνει, ότι η υγεία είναι πολύτιμο, το πολύτιμότερο αγαθό. Και θα πρέπει να δώσει ένα προβάδισμα η κυβέρνηση στο θέμα της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά όμως ένας λαός θέλει πάνω απ' όλα να προφυλάξει την υγεία του, γιατί τότε μπορεί να δουλέψει, μπορεί να ονειρευτεί. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και να δούμε τι κάνουμε με τις πατάλες, στον ΟΣΕ, στις ΔΕΚΟ, σε όλα αυτά που είχαμε πει ότι θα κάνουμε και θα καταργήσουμε, διότι κοστίζουν στον ελληνικό λαό, αλλά δεν κάναμε τίποτα. Αυτό όμως που πρέπει να δούμε με πολύ προσοχή είναι τι θα κάνουμε τα ΕΗ και τα ΤΕΗ και πώς βέβαια θα μειωθούν αυτά τα ΕΗ και τα ΤΕΗ, αλλά πρέπει να υπάρχει μια ορθολογική μείωση, γιατί πιστεύω ότι το μέλλον της Ελλάδος εξαρτάται από την παιδεία της. Ένα άλλο θέμα είναι οι επιχορηγήσεις που γίνονται στις αθλητικές ομοσπονδίες. Θα πρέπει να το δει καλά και αυτό η ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού, διότι ο Μάρξ είχε πει πως οι άνθρωποι πρωτού ασχοληθούν με τον πολιτισμό πρέπει να λύσουν το πρόβλημα της διατροφής, της ένδυσης και της κατοικίας. Παρακολούσα κάποιους συναδέλφους οι οποίοι χθες το βράδυ έλεγαν ότι θα πρέπει να δώσουμε κι άλλα στον αθλητισμό. Δεν έχω καμία αντίρρηση στον αθλητισμό, αρκεί ο αθλητισμός να τον λάβει ιδιωτική πρωτοβουλία. Και όταν η Ελλάδα ξελασπώσει από αυτό το δύσκολο καιρό που περνάει, τότε να ασχοληθούμε και με αυτές τις παλιές μας συνήθειες, με χιλιάδες ομοσπονδίες, οι οποίες δεν ξέρουμε ακόμη και τις φραγίδες έχουν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας, πιστεύω ότι η Ελλάδα μπορεί να κερδίσει το στοίχημα. Να κερδίσει το στοίχημα της εμπιστοσύνης. Έχω φαίνεται ότι κάνει ρήξεις με το παρελθόν, που σηματοδοτούν μια νέα αρχή και φέρνουν μια ελπίδα για το μέλλον. Πρέπει να πείσει τους εταίρους μας και την παγκόσμια κοινότητα ότι είναι αποφασισμένη να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει, να γίνει πιο ισχυρή, πιο ανταγωνιστική, να σταθεί στα πόδια της και σε σύντομο χρονικό διάστημα να μπει στις διεθνείς αγορές και να ξανακάνει μια καινούργια αρχή. Είμαστε μια πλούσια χώρα, με πάρα πολύ καλό λαό, πολύ ήλιο, πολύ αέρα, πλούσιο υπέδαφος και μεγάλο πολιτισμό. Παραφράζω τη βρύση του Ανδρέα Παπανδρέου, ότι η Ελλάδα δεν κληροδοτείται, το Πασόκ δεν κληροδοτείται, η Ελλάδα δεν κληροδοτείται, δεν τεμαχίζεται, δεν χαρίζεται. Δεν παραχωρείται, ούτε δορίζεται από κανέναν από εμάς. Πιστεύω ότι όλοι είμαστε πατριώτες, είμαστε Έλληνες, αγαπάμε την πατρίδα μας και θα κάνουμε το καλύτερο για αυτή. Σας ευχαριστώ.